ο Κύριος, πολύ εύσπλαχνος, δεν άφησε το ανθρώπινο γένος να πέσει στην απελπισία. Από την ημέρα ήδη της πτώσεώς του και της εξώσεως εκ του παραδείσου έδωκε την ελπίδα. Αυτή η ελπίδα, όσο προχωρούμε στις μεσιακές προφητείες, γίνεται όλο και ισχυρότερη η ελπίδα. Όταν φτάναμε στον Ισαΐα, γίνεται, θα έλεγα, ήλιος ολόκληρος αυτή η ελπίδα, γιατί ο Ισαΐας ολοφάνερα παρουσιάζει τον Μεσσία σαν να μη ζούσε 800 χρόνια πρώτου Χριστού, προ Χριστού, αλλά σαν να ζούσε στην εποχή του Χριστού. Κύριε Ζώγα, να πούμε και σε μια άλλη προφητεία, η οποία πάλι έχει σχέση με τον Μεσσία και σου. Όλες οι προφητείες που θα κάνουμε τώρα σε μια σειρά θα είναι μεσσιακές προφητείες, μια και πλησιάζει και η Αγία Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων. Σε λίγες ημέρες μπαίνουμε στην Αγία Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων και θα ακούσουμε στους ιερούς ναούς το προανάκροσμα των Χριστουγέννων, τις καταβασίες. «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε». Θα σκυρτήσουν οι καρδιές των χριστιανών, των συνειδητών χριστιανών, ακούοντες το προανάκροσμα της Χριστού γεννήσεως. Ποια προφητεία? Είναι πάλι στο ίδιο βιβλίο της Γενέσεως, στο ΚΒ βιβλίο, στους στίχους 17 και 18. Διαβάστε παρακαλώ την προφητεία. Ο Θεός προς τον Αβραάμ και του λέγει: «Ή μην ευλογών ευλογήσω σε και πληθύνων πληθυνώ το σπέρμα σου ως τους αστέρας του ουρανού και ως την άμμο της παρατοχύλος θαλάσσης και κληρονομήσει το σπέρμα σου τας πόλης των υπεναντίων και ενευλογηθήσονται εν το σπέρμα σου πάντα τα έθνη της γης». Την τελευταία φράση θέλω να επαναλάβετε. «Και ενευλογηθήσονται εν το σπέρμα σου πάντα τα έθνη της γης». «Και ενευλογηθήσονται», λέγει ο Θεός τον Αβραάμ, «και ενευλογηθήσονται εν το σπέρμα σου πάντα τα έθνη της γης». Αυτή η προφητεία επαναλαμβάνεται, αλλού λέει «πάσε φιλέ της γης». «Ενευλογηθήσονται εν το σπέρμα σου πάσε φιλέ της γης». Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια, κύριε Ζώγα? Δεν θα δώσω δική μου ερμηνεία, κύριε Σωτηρόπουλε. Θα αφήσουμε τον Απόστολο Παύλο, εν πνεύματι Αγίου. Πρωτού πάμε στον Απόστολο Παύλο, έχει δύο σκέλη, δύο μέρη η προφητεία. Το ένα ότι θα πληθυνθούν οι απόγονοι του Αβραάμ. Αυτή λέει η έκφραση. Θα γίνουν σαν την άμμο, λέει, τη θαλάσση και σαν τα άστρα του ουρανού. Θα προέλθουν από τον Αβραάμ πολλά έθνη και πολλοί βασιλείς. Προήλθαν ή δεν προήλθαν? Από τον Αβραάμ. Ναι, από τον Αβραάμ. Από τον Αβραάμ, ναι. Κατάγονται όχι μόνο οι Εβραίοι αλλά και το αραβικό έθνος. Έτσι είναι. Και οι Άραβες, αυτή την ώρα οι Άραβες είναι τουλάχιστον μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια. Μιλάμε για σήμερα. Ναι, διαμέσου των νέων, δηλαδή ανέρχονται σε δισεκατομμύρια. Πολλά έθνη δισεκατομμύρια. Προήλθαν από τον Αβραάμ, άλλα από τη γραμμή του Ισάκ, ιού του Αβραάμ, και άλλα από τη γραμμή του Ισμαήλ. Οι Άραβες, οι Παλαιστίνοι αυτοί που λέμε είναι από τη γραμμή του Ισμαήλ, ναι, που ήταν τέκνον της Αγαρινή, μάλιστα. Αυτό πάλι δεν είναι μια μεγάλη προφητεία? Είπε η Γραφή ότι από ένα άνθρωπο, τον Αβραάμ, θα προέρχονταν πλήθη εθνών. Αν ήταν από κάθε άνθρωπο να προέρχονται πλήθη εθνών, δεν θα τα χωρούσε η γη, θα έπρεπε να μετικήσουμε και στους άλλους πλανήτες. Προχιλιάδων ετών. Λοιπόν, όμως, διότι το είπε ο Θεός, έτσι έγινε. Από τον Αβραάμ προήλθαν πλήθος έθνη. Το ένα μέρος της προφητείας. Το άλλο μέρος, το σπουδαιότερο, είναι αυτό που λέει «και ενευλογηθήσονται εν το σπέρμα σου πάσε φιλέ της γης». Τι σημαίνει αυτό, κύριε Ζώγα? Λοιπόν, να το διαβάσουμε καλύτερα μέσα από τον Απόστολο Παύλο. Να το διαβάσουμε. Προς Γαλάτας Επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Διαβάζω από το στίχο 14. «Δια να έλθει εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την επαγγελία του Πνεύματος δια της πίστεως». Στίχο 16. «Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν η επαγγελία και προς το σπέρμα αυτού, δεν λέγει και προς τα σπέρματα ως περί πολλών, αλλά ως περί ενός, και προς το σπέρμα σου ως της είναι ο Χριστός». Και στο στίχο 29, «εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμε» κλπ. Ώστε όταν λέει ο Θεός τον Αβραάμ θα ευλογηθούν
όλες οι φυλές της γης διά του σπέρματός σου. Ποιον εννοεί σπέρμα? Δεν λέει δια των σπερμάτων σε πληθυντικό αριθμό. Λέει σαφώς όπως πάω. Δια του σπέρματος παρατηρεί ο Παύλος, ενικός αριθμός. Το σπέρμα αυτό ποιο είναι? Το λέει καθαρό, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός είναι, ο Μεσσίας στα εβραϊκά, ο Χριστός στα ελληνικά. Συνεπώς η προφητεία εν ευλογηθήσονται εν το σπερματί σου πάσε φυλέ της γης σημαίνει ο Αβραάμ ένας από γονός σου θα γίνει αιτία να μεταδοθούν οι ευλογίες του Θεού σε όλα τα έθνη του κόσμου. Και παρατηρούμε, κύριε Σωτερόπουλε, ότι και οι δύο, τα δύο σκέλη της προφητείας εξεπληρώθησαν με εκπληκτική ακρίβεια. Τώρα, το πώς ευλογήθηκαν από το σπέρμα του Αβραάμ, από τον απόγονο του Αβραάμ, από το Μεσσία, από τον Χριστό, πώς ευλογήθηκαν όλες οι φυλές της γης, πώς αντιλαμβάνεστε, κύριε Ζώγα, αυτή την ευλογία? Με άμεση ευλογία όλοι οι χριστιανοί. Έτσι είναι, όλοι οι χριστιανοί έχουν την ευλογία. Την άμεση ευλογία ως πνευματικά τέκνα του. Η χριστιανική ευλογία. Του Αβραάμ. Με έμεση ευλογία σε όλα τα έθνη, με την έννοια. Τα έθνη που δεν είναι χριστιανικά ευλογήθηκαν. Ευλογήθηκαν με την έννοια με την έννοια ότι το χριστιανικό πνεύμα επέδρασε στις νομοθεσίες σου, στον τρόπο ζωής κλπ. Έτσι είναι, αυτό είναι, αγαπητοί τηλεθεατές. Δεν έχουμε ευνοηθεί και ευλογηθεί από τον Χριστό μόνον εμείς οι χριστιανικοί λαοί. Που άλλαξε εν πολλής ο τρόπος της ζωής μας, και διότι μέσα στον χριστιανισμό γεννιόνται εκατομμύρια Άγιοι, μάρτυρες, θαυματουργοί και εκατομμύρια άνθρωποι σώζονται, πληρονομούν την απέραντη αιωνιότητα, εκεί είναι προπάντων η μεγάλη ευλογία, η σωτηρία και η δόξα της αιωνιότητος, αλλά έχουν εμέσως ευλογηθεί και τα μη χριστιανικά έθνη, διότι διακινούνται οι χριστιανικές αλήθειες και επιδρούν και στα μη χριστιανικά έθνη, και η επίδραση φαίνεται προπάντων στις νομοθεσίες των λαών. Υπό την επίδραση του χριστιανικού πνεύματος έχουν γίνει ανθρώπινες οι νομοθεσίες των λαών. Προχριστού τα 3/4 της ανθρωπότητας ήσαν δούλοι. Οι δούλοι δεν θεωρούν το καν άνθρωποι, θεωρούν το πράγματα, ρες. Και με το κήρυγμα του Ευαγγελίου καταργήθηκε η δουλεία. Δεν είχαν δικαιώματα στη ζωή οι δούλοι. Μπορούσαν τα αφεντικά να τους μεταχειρίζονται όπως θέλουν. Αυτά τα πράγματα εξέλιπαν. Σήμερα υπάρχει κοινωνική πρόνοια, τα κράτη έχουν κοινωνική πρόνοια, υπάρχουν νοσοκομεία, ιατροφαρμακευτικές περιθάλψεις απόρων, υπάρχουν δικαιώματα των εργατών, μισθοί, συντάξεις, οίκα που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα κλπ. Αυτά δεν υπήρχαν προ Χριστού. Ό,τι ήθελαν έκαναν τα αφεντικά, τα 3/4 της ανθρωπότητας ήταν δούλοι, δούλευαν από το πρωί ως το βράδυ και τη νύχτα ακόμη, και μπορούσε να τους πιάσει το αφεντικό και χάνει γούστο να τους φάξει, να τους σταυρώσει για να διασκεδάσει με τον πόνο τους. Να τους ρίξει τα ψάρια να τραφούν οι μύρινες, να κάνουν οργιώδη συμπόσια. Λοιπόν, οφείλουμε μεγάλα αγαθά στον χριστιανισμό, όπως ο ήλιος διαμέσω των χαραμάδων περνάει ακόμη και στα ανήλια υπόγεια των φυλακών και φωτίζει αμυδρά έτσι τα σκοτεινά υπόγεια των φυλακών. Έτσι ο ήλιος Χριστός, το φως του Ευαγγελίου, διαχέεται παντού σε όλο τον κόσμο, αλλού ζωηρότερο, αλλού αμυδρότερο και αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο, ευεργετεί όλη την ανθρωπότητα. Και δυστυχώς η αχάριστη ανθρωπότης δεν σκέπτεται ποια ήταν η κατάσταση προ Χριστού και πόσο ευεργεσιών απολάβει σήμερα χάρη στην αποστολή του Μεσσία στον κόσμο, χάρη στην ενανθρώπιση και τη θυσία και τη διδασκαλία του αρχηγού της πιστεώς μας, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αγαπητοί τηλεθεατές, παρουσιάσαμε απόψε στην ευσεβειά σας δύο προφητείες. Αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε πάλι την άλλη Δευτέρα, ώρα 5 και κάτι. Έχω να κάνω δύο ανακοινώσεις. Το μάθημα που κάνω στην αδελφότητα Οδός Ζωοδόχου Πηγής 44, το μάθημα των κυκλαρχών, την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης που κάνω κάθε Δευτέρα, ώρα 7, το έχουμε αναβάλει για αύριο Τρίτη, ώρα 7, επειδή είναι ο εσπερινός της εορτής του Αγίου Νεκταρίου, θα γίνει
αύριο το μάθημα των Κυκλαρχών της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης, αύριο Τρίτη, ώρα 7. Επίσης έχω να ανακοινώσω ότι την Παρασκευή εδώ στο τηλεοπτικό σταθμό, στο στούντιο του Τηλετόρα, θα φιλοξενηθεί ο κανονικός και νόμιμος Μητροπολίτης Αττικής, ο κύριος Νικόδημος, και θα έχει συνέντευξη με τον κύριο Μιχαλόπουλο. Θα είναι μια εξόχως ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Την προανήγγειλε ο κύριος Μιχαλόπουλος, την προαναγγέλλω και εγώ αυτή τη στιγμή. Παρακαλούνται να την παρακολουθήσουν οι χριστιανοί όσοι θέλουν να διαφωτιστούν πάνω στο εκκλησιαστικό ζήτημα, όσοι ενδιαφέρονται για την εκκλησία, για το καυτό εκκλησιαστικό πρόβλημα. Λοιπόν, θα είμαι θα πάλι μαζί στην Θεό την άλλη Δευτέρα, ώρα 5. Χαίρετε.